έγινε αυτό το οποίο έγινε στη Μάνδρα. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ανησυχούν και ακούγαμε και μία κυρία στα ρεπορτάζ που λέει πρέπει να φύγω, δεν μπορώ πια να μείνω εδώ. Φοβάμαι. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πράγματι πρόκειται για την επανάληψη μιας τραγωδίας ακόμη που όπως είπατε και εσείς επαναλαμβάνεται διαχρονικά. Επομένως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν σοβαρές διαχρονικές ευθύνες σε αυτούς που διαχειρίστηκαν τα δημόσια πράγματα, οι οποίοι επέλεξαν πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είναι το κάψιμο εκτάσεων και η μη αναδάσωσή τους, η άναρχη δόμηση, το μπάζωμα των ρεμάτων, όλα αυτά να χρησιμοποιούνται με έναν έμεσο τρόπο που εμπλέκονται και οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά επιτρέψτε μου να πω και οι πολίτες, στην προσπάθεια να δώσουμε λύση σε στρώματα που δεν είχαν την δυνατότητα. Δηλαδή δεν κάναμε επίσημες σοβαρές οικιστικές πολιτικές που αφορούσαν ανθρώπους που έψαχναν να βρουν μια στέγη. Σύμφωνα κυρία Τζουφή, αλλά κοιτάξτε, επομένως, από την εποχή του αν το δηλώσεις μπορείς να το σώσεις μέχρι τώρα τους διαδοχικούς νόμους για τα αυθαίρετα, δεν πρέπει να υπάρχει και μια ευθύνη το που δίνουμε ρεύμα, το που τακτοποιούμε αυθαιρεσίες και που αφήνουμε τους ανθρώπους να κατοικούν όταν κατοικούν μέσα σε ρέματα. Συμφωνώ πολύ. Και να σας πω και κάτι να προσθέσω, Γιάννη, σε αυτό που ρωτάς στην κυρία Τσούφ. Υπάρχουν ακόμα και από το Δήμο εγκαταστάσεις φτιαγμένες, ναι, αποθήκες και και πολλά άλλα που έχουν μπαζού στα ρέματα. Ακριβώς έχουν πάνω στο ρέμα και μάλιστα σε ένα σημείο είδαμε και την μελέτη του κ. Παπα-Νικολάου που δημιουργούσε το μεγαλύτερο πρόβλημα στο σημείο αυτό όσον αφορά την απορροή των υδάτων που δεν μπορούσε να περάσει τίποτα από εκεί. Επομένως, δηλαδή λοιπόν, υπάρχει μια ευθύνη όπου υπάρχει λοιπόν μια ευθύνη η οποία είναι μακρά, διαχρονική, πάρα πολλά χρόνια που έχει να κάνει με όλα αυτά τα κομμάτια που είπα πριν και η οποία οξύνεται ακόμη περισσότερο διότι υπάρχει και το θέμα της σοβαρής κλιματικής αλλαγής και υπάρχουν και εκεί ευθύνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο ποια μέτρα θα πάρουμε για να δούμε πώς θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση διότι έχουμε και πρόσφατες αποφάσεις παραδείγματος χάρη των Ηνωμένων Πολιτειών που θεωρούνται ότι είναι κυρίως αυτοί που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή που απεχώρησε από τη Σύνοδο του Παρισιού. Επομένως, υπάρχουν θέματα πολύ σοβαρά τα οποία είναι σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν όμως και σοβαρές διαχρονικές αδυναμίες οι οποίες κατανέμονται στις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε αρκετές συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες που πολλές φορές μέσα από τη γραφειοκρατία και τη μη κατανομή των ευθυνών βλέπουμε ότι δεν παίρνουν εκείνη την απόφαση η οποία μπορεί να λειτουργήσει συνολικά υπέρ των πολιτών. Κυρία Τζούφη, όπως είπατε και πριν, έργα βιτρίνας αντί έργα υποδομών. Μιλάτε για τη γραφειοκρατία και είδαμε όλες αυτές τις μέρες μεταθέτοντας ο ένας την ευθύνη στον άλλον, δηλαδή στο δασαρχείο, στην αρχαιολογία, στην περιφέρεια, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Την ανάγκη πια να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει αυτή η. Με μία τροπολογία. Δεν μπορεί να γίνει κάτι ώστε να υπάρχει απλοποίηση των διαδικασιών και να μπορούμε πιο γρήγορα. Πια δεν έχουμε χρόνο. Κυρία Χάτζη, νομίζω ότι οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες. Αυτό που ζήσαμε αυτές τις μέρες ήταν ότι δυστυχώς, παρότι βρισκόμαστε σε μία τραγωδία και θα έπρεπε όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έγινε μία προσπάθεια να αποδοθούν ευθύνες στην περιφέρεια που δεν τις ανήκουν και οι οποίες έχουν απαντηθεί. Και πάση περιπτώσει σε μια τραγωδία, αυτό το οποίο απαντήθηκε από την περιφέρεια είναι ότι πρέπει να αναζητηθούν αυτές οι ευθύνες, γι' αυτό και υπήρχε καταφυγή στην δικαστική διαδικασία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έγινε κατανοητό και υπόθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι εδώ πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούργιο, όπως λέγεται, master plan, όπου η αυτοδιοίκηση και στον καινούριο νόμο που θα έρθει με τον Καλλικράτη με πολύ σαφή τρόπο να αποφασίσει για τις αρμοδιότητες αλλά και ποιος θα διαχειρίζεται τα κονδύλια για την επίλυση αυτών των θεμάτων. Λοιπόν, κύριε Γιακουμέτα, επειδή υπάρχουν ορισμένα κυβερνητικά στελέχη που επιρρύπτουν ευθύνες σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης και είσαστε εσείς στέλεχος μιας από αυτές τις κυβερνήσεις. Άρα, ποια είναι η ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων που χτύπησαν στην πλάτη πολίτες ως ψηφοφόρους, που άφησαν το δικαίωμα υπογραφής σε πολεοδομίες και όχι μόνο να μπορούν να μπαζωθούν τα ρέματα, να χτιστούν τα ρέματα και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα? Μου είπε ότι με μνημόσυνα δεν χτίζονται ζωές. Το μνημόσυνο είναι να κλαις και να τιμάς τους νεκρούς. Το να λέμε ότι έφταιγε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει τρία χρόνια. Και εγώ ερωτώ κάτι πολύ απλό.
να ψάξουμε ευθύνες στο Δήμο. Από το 2015 μέχρι το 2017 είναι. Όχι, όχι. Τρία χρόνια κυβερνάει. Τρία χρόνια. 40 χρόνια όμως. Από τον Ιανουάριο. Ναι, ναι. 40 χρόνια όμως. Μα δεν είναι μόνο υπεύθυνοι. Εδώ κυβερνάνε τρία χρόνια. Δεν ήταν χθεσινή. Δεν είναι χθεσινή. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Γιατί αυτό το θέμα για να λυθεί θέλει μια απλή διαδικασία. Την ευθύνη για μένα που φυσικά τη μεγαλύτερη την έχει η Βουλή. Δηλαδή. Και οφείλω ως βουλευτής να ζητώ συγγνώμη. Να σας πω γιατί. Έπρεπε να είχαμε κάνει, κυρία Χάτζιου, ακούστε με, να το ολοκληρώσω πρώτα. Να σας πω ναι, γιατί. Ναι. Να σας πω γιατί. Διότι εδώ υπάρχουν 15 έργα υψηλής επικινδυνότητας και προτεραιότητας. Τα ξέρουμε τα ρέματα. Δεν τα μάθαμε τώρα. Έτσι, όπως το ρέμα της Κατερίνης, το ρέμα στο Καματερό, στα Λιώσα και άλλα. Εδώ τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να ψηφίσουμε ένα νόμο. Εγώ θα το κυνηγήσω πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα που φωνάζω, και με πρόταση νόμου και με ερώτηση, να γίνει ένας νόμος fast track διαδικασίες. Δηλαδή, ένα έργο, όπως τώρα εδώ στη Μάντρα, χαρακτηρίζεται υψηλής επικινδυνότητας, δεν θα περιμένω εγώ τη μελέτη 10 χρόνια, την νομαρχία 20 χρόνια. Αυτό είναι θέμα βουλής. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάναμε μέχρι τώρα, κύριε Γιακουμάτο, γιατί δεν το κάναμε. Μου επιτρέπετε. Ναι. Εμείς δεν το κάναμε, τιμωρηθήκαμε, χάσαμε. Τώρα κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην κάνετε συνέχεια το λάθος να φταίει η Αμερική για την κλιμακτική αλλαγή, φταίει η Νέα Δημοκρατία, φταίει. Εκεί έχουμε νεκρούς. Τι κάνουμε τώρα, αυτό με ενδιαφέρει. Και κυβερνάει τρία χρόνια. Ερωτώ λοιπόν, είναι διατεθειμένοι ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει διάταξη στη Βουλή να γίνεται fast track αυτή τη διαχωρισμή? Απλό είναι. Απλό. Απάντησε την κυρία Τζούφη. Απλό. Η απάντηση είναι η εξής, ότι κάθε φορά που γίνεται μια προσπάθεια για fast track διαδικασίες, η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορεί για κομματοκρατία και για fast track αναθέσεις. Ακούστε, κυρία Τζούφη, τώρα είναι όμως μια άλλη περίπτωση. Τώρα είναι μια άλλη περίπτωση. Αυτή που λέει ο κ. είναι για μια συγκεκριμένη περιοχή που έχουμε νεκρούς. Ακούστε. Λοιπόν, το λέω αυτό, διότι ενώ λέμε αυτό την άλλη μέρα, αγαπιόμαστε. Όταν συζητούσαμε ένα λεπτό, λόγο, όμως, θα με αφήσετε. Θα δω μια απάντηση από την κυρία Τζούφη. Θα μιλήσετε για την απάντησή μου. Αφήστε την λέω, λοιπόν, ναι, λέω λοιπόν, ότι με οργανωμένο τρόπο πράγματι υπάρχει θέμα, διότι από αυτά που έχω δει για να ολοκληρωθεί ένα αντιπλημμυρικό έργο, παίρνει πράγματι κατ' ελάχιστον χρόνο 8 χρόνια. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε εκείνες τις διαδικασίες. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να συνεννοηθούμε έτσι, λοιπόν, και να νομοθετήσουμε κοινή συνενέση πράγματα που μπορούν έτσι να επιλύσουν και τα άμεσα θέματα, αλλά να βάλουν να και τη βάση, μια στιγμή, ναι, και να βάλουν με και τη βάση για πολλά άλλα πράγματα τα οποία είναι ανοιχτά όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε ολόκληρη την μάλιστα, Ελλάδα. Βέβαια. Θέλω όμως εδώ να επισημάνω την μικροπολιτική που κάνει πάνω σε αυτό το θέμα η Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσω το προσφυγικό. Όταν προσπαθούσαμε να μιλάμε για συγκεκριμένο θέμα τώρα. Προσπαθούσαμε να στεγάσουμε τα ασυνόδευτα παιδιά. Μια τραγωδία. Κύριε Γιακουμάτο, δεν σα επιτρέπω. Οι τόνοι αυτοί δεν βοηθάνε. Με συγχωρείτε, δεν σα επιτρέπω. Σέβομαι πάρα πολύ τι απώλειε των ανθρώπινων ζώων και θρυνούμε όλοι μαζί για αυτή την απώλεια και πρέπει όλοι μαζί να φροντίσουμε για την άμεση αυτοκατάσταση. Και η Βουλή. Ωραία, τελείωσε. Ελάτε, κύριε Γιακουμάτο. Κοιτάξτε, ένα είναι αυτό. Δεν λέω να γίνονται όλα τα έργα fast track και να πέφτει λαμογιά. Εννοώ τα 5-10 έργα υψηλής επικινδυνότητας που σαν θα συμφωνήσουμε. Και αυτό, σαν και αυτό. Τα ξέρουμε. Ναι, ναι. Τα ξέρουμε, κυρία Χάτζη, τα ρέματα που έχουν κινδυνεύσει να πληγούν και έχουν πληγεί πολύ. Τα ξέρουμε. Αυτά τα έργα, κοινή συμφωνία περιφέρειας, δήμου, κυβέρνησης, υψηλής επικινδυνότητας, fast track. Αυτό είναι η τροπολογία που πρέπει στη Βουλή. Ένα. Πάμε στο δεύτερο τώρα. Είναι μεγάλη σπέκουλα. Γι' αυτό ο ένας από την αρχιτά των χρόνων έλεγε: ρε παιδί μου, ένα κεραμίδι να βάλω το σπίτι, τα παιδάκια μου. Αυτό ήταν το όνειρο του Έλληνα, του προηγούμενων ετών. Τώρα βέβαια έγινε φιάλτης με τον Έφη, αλλά έτσι ήταν. Πήγε λοιπόν και έξε στο παράνομο. Έτσι. Έρχεται το κράτος, το σοβαρό και υπεύθυνο, και συνεχίζει και σήμερα τρία χρόνια. Παίρνει χρήματα για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Αυτά τα χρήματα είχαμε πει ότι θα πηγαίνουν στο λογαριασμό πράσινη ανάπτυξη. Προσέξτε. Και για να γίνουν έργα. Πούντα. Πάνε τα λεφτά. Λοιπόν, δηλαδή, εμπληρώνει έμφυα, του πήραμε την τακτοποίηση. Αυτό σημαίνει χρόνια όμως, κύριε Γιακουμάτο, δεν σημαίνει. Μα κυρία Χάτζου, μιλάω ότι η Ελλάδα έχει συνέχεια. Και όλοι σκέφτεστε το πολιτικό κόστος. Οι κυβερνήσεις, όταν δεν κάνουν καλά τη δουλειά, φεύγουν, πάνε στην αντιπολίτευση.
Έτσι, τώρα κυβερνάει, γιατί δηλαδή αυτό το πράγμα κάθε φορά. Εγώ να σας θέσω ένα ερώτημα. Και τελειώνω. Ελάτε, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι νοικοκυρέοι φουκαράδες, έχουν πληρώσει. Μπορούμε λοιπόν αυτά τα λεφτά από την τακτοποίηση να τα ρίξουμε όλα σε τέτοια έργα και να μην έχουμε θύματα. Μάλιστα. Αυτό είναι απλό. Λοιπόν, και να αφήσουμε όλο το διαχρονικά και τα διαχρονικά. Ο φίλος μας ο Επαμηνώδας, για παράδειγμα, επειδή έκανα και εγώ αναφορά για το πώς λειτουργεί το κράτος, το οποίο είναι γνωστό, δεν είναι κάτι το οποίο το αποκάλυψε εδώ πέρα αυτή η εκπομπή. Mm-hmm. Και όλοι έχουμε ζήσει και το αλυσβερίσει, έχω την εντύπωση, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, όσοι έχουν μπει να εκδώσουν άδεια οικοδομής ή όσοι δεν έχουν εκδώσει για να πάρουν ρεύμα και είναι αυθαίρετοι. Mm. Λέω, Επαμηνώδας, γιατί λέει, οι πολίτες εκτός των πολιτικών δεν έχουν ευθύνες που λάδωσαν για να πάρουν άδεια. Αν δεν υπήρχε, αγαπητέ μου, Επαμηνώδα, το χέρι να απλωθεί και πήγαινε και τηρώταν η νομιμότητα, δεν θα υπήρχε και πολίτης να μπορεί να λαδώσει. Αυτό κουβεντιάζουμε. Ναι, το θέμα εδώ υπάρχουν ευθύνες σε λειτουργούς οι οποίοι έχουν υπογραφεί. Γι' αυτό είναι εκεί, αυτή είναι η δουλειά τους. Κύριε Χατζιό, λοιπόν, και μία κουβέντα. Μισόλετο, κύριε Ακουμάτα, μισόλετο. Γι' αυτό που πάτε, έχει σημασία. Πολύ, πολύ σύντομα. Ο τηλεθεατής σας. Ναι, τηλεθεατής μας. Κύριε Σκάλκο, εντάξει, το ίδιο πράγμα. Λες να σας κάνω και ζευγάρι. Όχι, είμαι παντρεμένος με παιδί, με ερωτευμένος. Δεν είναι στη Σαουδική Αραβία, στην Ελλάδα είναι. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, κύριε Σκάλκο, ακούστε. Εδώ ο Έλληνας έχει πληρώσει. Δεν είναι, δηλαδή το κράτος είναι εκείνο που ευθύνεται. Δεν ευθύνεται να λάδωσει την πολεοδομία. Διότι αυτοί που έχουν πάρει λαδωμένη άδεια και έχουν χτίσει, δεν είναι σαν παράνομα. Εγώ μιλάω για τα αυθαίρετα τα οποία έχουν πληρώσει. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Τι εννοείται, αυτός δηλαδή που λάδωσε τον πολεοδομό δεν είναι στα παράνομα? Όχι, όχι, δεν πάει τακτοποίηση. Δεν πάει να τακτοποιήσει, δεν πάει να ρυθμίσει. Επειδή έχει τακτοποιήσει διαφορετικά. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Κυρία Κουμαντέ, όταν πήγα εγώ το 7 για άδεια οικοδομής, μου χτύπαγαν την πλάτη από πίσω μου στην ουρά, επειδή δεν μου έβγαινε η άδεια οικοδομής, για να πάω απέναντι σε φωτοτυπικό κέντρο για να αφήσω εκεί το φάκελο. Ναι, γιατί το 16 δεν υπάρχει. Γιατί άφηνα εκεί, το φάκελο. Το 16 δεν ξέρω το 16. Δεν ξέρω το 16, σας λέω την εμπειρία μου. Και το 16 και το 15 και το 17. Εντάξει, και λοιπόν, κάτι άλλο. Κυρία Τζουφή, για να καταλάβετε το τράγικο, γιατί η πολεοδομία σταμάτησε να τα παίρνει. Δεν ακούστε τώρα. Όχι, έχει μισό λεπτό. Κυρία Τζουφή, μισό λεπτό. Κανένα υπάλληλο πολεοδομία δεν πήγε φυλακή ή δεν καθαιρέθηκε επειδή είχε υπογραφή παράνομη. Πήγαν ελάχιστοι επειδή δεν συμβάδιζε το Ε9 με τις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν. Και ήταν ελάχιστοι αυτοί. Αλλαγές τώρα, τέλος πάντων. Δεύτερο. Λοιπόν, μισό λόγο στην κυρία Τζούφη, κυρία Γιακουμάτε. Διαγνωστικό κέντρο μεγάλο που θα δουλέψουν 200 άτομα στο Κερατσίνι. Κερατσίνι, το επειδή είναι. Για να βάλει ρεύμα, ενώ έχει πάρει άδεια, το έχει κανονικά κτλ. Πρέπει να πάει στην αρχαιολογία για ένα μέτρο πεζοδρόμιο να πάρει χαρτί από την αρχαιολογία. Πότε θα κάνει η αρχαιολογία για να λειτουργήσει? Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα δει η κυβέρνηση. Εγώ το λέω συμβουλευτικά, λέει. Τους βοηθάω κιόλας. Είναι αυτό που είπατε πριν. Τους βοηθάω, δεν με βρίσκουν κιόλας. Κυρία Τζούφη, πείτε μας όμως, επειδή πήρατε θέση νωρίτερα για το θέμα της περιφερειάς και της κυρίας Δούρου. Επειδή είδαμε τα προηγούμενα 24 ώρα σημαντικοί υπουργοί να μην μπαίνουν στον κόπο της υπεράσπισης της περιφέρειας. Υπάρχει κάποιο θέμα με την κυρία Δούρου? Κοιτάξτε, απάντησε νομίζω με πολύ σαφή τρόπο η περιφέρεια. Με πολύ σαφή τρόπο, διότι είχε σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά αυτό το θέμα ότι υπήρχαν εγκεκριμένη μελέτη την οποία δεν υλοποίησε η περιφέρεια. Απάντησε λοιπόν ότι αυτή η μελέτη σαφώς και είχε κολλήσει σε ένα κομμάτι της γραφειοκρατίας, στο δασαρχείο του ΕΓΑΛΟ, και γι' αυτό δεν είχε μπορέσει να υλοποιηθεί. Και απάντησε επίσης ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές εντεταγμένες μελέτες για αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή. Ναι. Ακριβώς όμως, επειδή εδώ μιλάμε για μία τραγωδία, θεώρησε και πολύ καλά, κατά την προσωπική μου άποψη, έκανε ότι χρειάζεται να γίνει διερεύνηση για να κατανημηθούν οι ευθύνες όπου και αν υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, σε αυτά τα οποία λέει ο κύριος Διακουμάτος. Τι πάνε να πει αυτό, δηλαδή η ανάληψη ευθύνης δεν είναι ανάληψη ευθύνης ενός πολιτικού προσώπου? Βεβαίως, πρέπει να προσφύγει πάντοτε, στη δικαιοσύνη, πάντοτε, η δικαιοσύνη πάντοτε, καταμερίσει τις ευθύνες. Η πολιτική ευθύνη έτσι κι αλλιώς όσοι είναι δημόσια πρόσωπα την αναλαμβάνουν, και η ίδια την ανέλαβε με γενναιότητα και είπε ότι αν πραγματικά κατανεμηθούν ευθύνες όταν είμαι δημόσιο πρόσωπο, δεν μπορώ παρά να τις αναλάβω. Υπάρχουν όμως και άλλου τύπου διαχρονικές ευθύνες οι οποίες πρέπει να κατανεμηθούν εκεί που ανήκουν. Τώρα, σχετικά με αυτά που συζητήσαμε, δηλαδή αν πραγματικά η δημόσια διοίκηση δουλεύει έτσι όπως πρέπει. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές παθογένειες και γι' αυτό γίνεται μια
πολύ μεγάλη προσπάθεια αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης. Είναι μία από τις πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις, ώστε τέτοιου τύπου ζητήματα διαφθοράς και γραφειοκρατίας ή αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων να μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε και να τα επιλύσουμε. Απ' την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι υπάρχει και εκείνο το κράτος, διότι δεν πρέπει όλα να τα επιπεδώνουμε, διότι κράτος είναι και οι πυροσβέστες, κράτος είναι και οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ, κράτος είναι και τα νοσοκομεία που μπήκαν σε ετοιμότητα, κράτος είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αυτές τις μέρες δίνουν καθημερινή μάχη για να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα αυτής της τραγωδίας. Ένα κράτος που θα μου επιτρέψετε εδώ να πω, η Νέα Δημοκρατία το θέλει να γίνει πιο ισχνό, θεωρεί ότι δεν μας είναι απαραίτητη και το έχει αποδείξει εν της πράγμαση όταν στην προηγούμενη χρονική περίοδο και πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές του καλοκαιριού, δεν είχε συμφωνήσει στην ανανέωση των συμβάσεων των πυροσβεστών, που σήμερα όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι ήρωες. Επομένως, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη και συντεταγμένη μάχη για να υποστηρίξουμε το κομμάτι εκείνο της κρατικής μηχανής που είναι απολύτως απαραίτητο για να αντιμετωπίζουμε τέτοιες τραγωδίες και να λύσουμε διαχρονικές παθογένειες που, όπως όλοι ξέρουμε, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Ναι. Τώρα όμως στη Μάντρα πρέπει να γίνουν ακαριαία αυτές οι ενέργειες. Κυρία Τσούφη, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κυρία Τσούφη, εδώ βλέπουμε ότι για την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης υπήρχε και προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αν θέλετε, που αποτελεί και προδικαστικό στάδιο στο Ευρωπαϊκό. Το 2007 έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε τα ρέματα. Ήταν η οδηγία. Το 2012 είχαν βγει οι πλημμυρικοί χάρτες. Σωστά. Αλλά μέχρι και τώρα δεν είχαν υπάρξει ούτε τα χωροταξικά σχέδια, ούτε οι δασικοί χάρτες, που θυμίζω ότι τώρα αναρτήθηκαν, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν ακριβώς αυτές οι αναγκαιότητες. Πρέπει λοιπόν, με αφορμή την τραγωδία και εκφράζοντας την άφατη θλίψη όλων μας για τις απώλειες των ανθρώπινων ζώων καταρχήν, αλλά και των περιουσιών, και πρέπει να βαδίσουμε με γρήγορες διαδικασίες αποκατάστασης, και εδώ έχει κινηθεί αυτή η διαδικασία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Μάλιστα. Να πάρουμε τα μέτρα εκείνα ώστε να μπορούμε να αποτρέψουμε κατά το δυνατόν τέτοια μελλοντικά.